Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, κατά τη σημερινή Κυριακή πρώτης γεννήσεως του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, η Εκκλησία μας ονομάζει τη σημερινή Κυριακή πρώτης Χριστού γεννήσεως και μας έδωκε το ιερό κείμενο του Ευαγγελίου από τον Ευαγγελιστή Ματθαίον, το πρώτο κεφάλαιο, 1 έως 25 στίχους. Το πρώτο μέρος λοιπόν της Ευαγγελικής περικοπής, όπως γνωρίζετε και ακούσατε όσοι είχατε έλθει και στην ώρα του Ευαγγελίου, η Εκκλησία μας παρουσιάζει τον κατάλογο των ονομάτων της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού. Ξεκινάει λοιπόν από την αρχή ο γενεαλογικών δέντρων και φτάνει μέχρι του Κυρίου με τις ανά 14 γενεές τρεις φορές και μέχρι της ημέρας και της εποχής όπου βρίσκεται και ζει ο Ιωσήφ στην περιοχή αυτήν της επιλογής του Κυρίου. Ο κατάλογος λοιπόν αρχίζει από του Αβραάμ, ο οποίος είναι ο γενάρχης του έθνους των Εβραίων, και καταλήγει στον Ιωσήφ που είναι ο νόμιμος αρχηγός της Θείας Οικογενείας. Η γέννηση του Ιησού Χριστού είναι ένα γεγονός υπερφυσικό, αυτή καθεαυτή είναι υπερφυσική, αλλά η εθνική και η οικογενειακή του καταγωγή είναι του Κυρίου, είναι μεμαρτυρημένη, δηλαδή έχει διαπιστωθεί και έχει γίνει αποδεκτή. Ο Ιωσήφ, ο οποίος ήταν βέβαιος περί της αθωότητος και της αγνότητος της Αγίας Παρθένου, αλλά και μη δυνάμενος να εξηγήσει το γεγονός της αναμενωμένης γεννήσεως, εσκέφθη την μυστική απόλυσή της. Και ενώ δεν τόλμησε καν να ερωτήσει την Μαρία για να πάρει μία απάντηση και για να έχει μία εξήγηση, έλαβε απάντηση και οδηγία από τον ίδιο τον Θεό. Ο Ιωσήφ έζησε ένα δράμα. Τα μάτια του διεπίστωσαν ένα γεγονός, η δικαιοσύνη του ευρέθη ενώπιον της αθωότητος της Αγίας Παρθένου, δεν ειδηνήθη να σκεφτεί, παρότι ότι θα είναι το ανωδυνότερον για την μνηστή του. Εκ της δυσκόλου θεσεώς του τον εξήγαγεν ο Θεός. Ιωσήφ, λέγει ο Θεός δια του Αγγέλου, μη φοβηθείς, παραλαβήν Μαριάν τη γυναίκα σου. Τότε απεκάλυψε ο Άγγελος εις τον δίκαιον Ιωσήφ το μυστήριο της ασπόρου συλλήψεως της Μαρίας, το όνομα του Μεσσίου και το έργο αυτού προς σωτηρίαν των ανθρώπων. Εν αντιθέσει προς τον Ιωσήφ, η Μαρία, η οποία δέχθη τον Ευαγγελισμό μετά την μνηστία της, εγνώριζε τα πάντα, αλλά σιωπόσα συνετήρη και όσα ήκουε και όσα έβλεπε να γίνονται εις αυτήν εν την καρδία αυτής. Άφηνε αυτήν στα χέρια του Θεού, καθώς και ο Ιωσήφ, ο οποίος μετά την καθύπνους θείαν απάντηση και οδηγία επίησεν ως προσέταξεν αυτό ο άγγελος. Τούτο είναι το γνώρισμα των Αγίων, ότι αφήνουν τους εαυτούς των με απόλυτη εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Τούτο τους καθιστά ικανούς να διακριβώνουν κάθε φορά το περί αυτούς θείο σχέδιο και να αναγνωρίζουν την φωνή του Θεού όταν τους καλεί. Είναι άνθρωποι παραδεδομένοι τη χάρη του Θεού, άνθρωποι που άγονται πνεύματι Θεού, καθώς ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος αποχαιρετίζων στη Μίλητο και νουθετών τους πελβητέρους της Εκκλησίας πορευόμενος στα Ιεροσόλυμα, αισθάνεται ενώπιον εαυτών δεδεμένων το πνεύματι, έπειτα δε απολογούμενος ενώπιον του βασιλέως Αγρύπα και αναφερόμενος εις την πρώτη Δαμασκού υπερφυά περίπτωση αυτού, έλεγεν ούτε γενόμην απειθείς τη ουρανία οπτασία. Το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου μέσα από την Αγία Αναγραφή, αλλά το πρώτο παράδειγμα είναι το παράδειγμα του Ιωσήφ, ο οποίος υπετάγει στο θέλημα και την εντολή του Θεού και είναι αυτός που ανέλαβε την προστασία και της Παρθένου και του νεογεννήτου βρέφους.
τα λοιπά, τα κύρια, θα τα ακούσουμε την προσεχή Τρίτη κατά την εορτή της γεννήσεως του Κυρίου. Εμείς όλοι με την ευκαιρία της σημερινής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής, δηλαδή την παραμονή της του Χριστού γεννήσεως, κρατούμε στη σκέψη μας τα ιερά πρόσωπα της εορτής, τον Ουράνιο Πατέρα, την Παναγία Θεοτόκο, τους Αγγέλους του Ουρανού, τον Δίκαιο Ιωσήφ, τους απλούς ποιμένες και τους σοφούς μάγους με τα δώρα. Τα ξημερώματα της επομένης Τρίτης, 25 Δεκεμβρίου 2012, θα ακούσουμε και πάλι το άγγελμα της Εκκλησίας, η Παρθένο σήμερον των υπερούσιων τύφτη και η γη το σπήλαιον το απροσίτο προσάγει. Ας πάρουμε δύναμη, ελπίδα, υπομονή και αντοχή. Ο Χριστός να είναι μαζί μας για τα μεγάλα θαυμαστά γεγονότα που θα ζήσουμε μέσα στο 12ήμερο. Και βεβαίως, ενώ τα γεγονότα τα θαυμαστά έχουν τον πρώτο λόγο στη ζωή των χριστιανών και από πλευράς ενδιαφέροντος και από πλευράς διαθέσεως πνευματικής οικοδομής και ωφελίας και από πλευράς πίστεως και από πλευράς γνώσεως, από κάθε άποψη λοιπόν όλα τα γεγονότα των εορτών γεμίζουν την ψυχή μας, αλλά τα προβλήματά μας δεν λείπουν και τα προβλήματα είναι πολλά και ποικίλα. Κάθε Κυριακή από τον άμβονα κάποιας εκκλησίας της Μητροπολιός μας προσεγγίζουμε αυτά τα προβλήματα και προσπαθούμε να πάρουμε τη σωστή θέση, κατά πρώτον, κατά δεύτερον λόγο, να καταλάβουμε την ειδική μας προσωπική ανάγκη και συμβολή για την επίλυση αυτών των ζητημάτων που επιχειρεί πάντοτε το υπεύθυνο κράτος και η υπεύθυνη κυβέρνηση, και ακόμη εμείς προσπαθούμε μέσα από τα γεγονότα αυτά της Εκκλησίας να δούμε με κάποιο πρίσμα το οποίο πρίσμα να μας οδηγεί στην σύνεση, στην καλή προαίρεση και στο φωτισμό, για να αντιλαμβανόμεθα σωστά ποια γεγονότα γεμίζουν την αιωλική μας ζωή και έχουν άμεση σχέση και με την πίστη μας και με την πατρίδα μας. Θα ακούσατε λοιπόν προημερών ότι σε μια έξαρση έτσι εθνικιστική ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας ομίλησε για την μεγάλη Αλβανία και επομένως περιέγραψε και τις διαστάσεις της από την Πρέβεζα μέχρι τα Σκόπια. Ίσως να ήταν και ένα προεκλογικό σήμα αυτό, αλλά πάντως ήταν κάτι που εξήλθε από το στόμα ενός πρωθυπουργού. Για να δούμε λοιπόν με δύο λεπτά, με τρεις σκέψεις, πώς ήταν αυτό το θέμα άλλοτε και πώς εξελίχθηκε σήμερα. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι ο άλλοτε Υπουργός Εξωτερικών Σοφοκλής Βενιζέλος, στην εποχή δηλαδή που η κυβέρνηση ήταν του Γεωργίου Παπανδρέου, εν ενθαρρύνθη σοβαρός από τον Κρούτσεφ τότε, τον πρόεδρο της Ρωσίας, ο οποίος όταν συνηθίσαν στη Μόσχα, του υπεσχέθη ότι θα εισηγηθεί στους Αλβανούς ηγέτες να συζητήσουν μετά των Ελλήνων το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου και ότι θα ζητούσε από τους Αλβανούς να λάβουν μέτρα υπέρ του ελληνικού στοιχείου και ακόμη να οδηγηθούν στην αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στην Αλβανία είναι η Βόρειος Ήπειρος, είναι οι Έλληνες που είναι και Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είναι αυτοί οι οποίοι αγνοήθησαν προχθές στην απογραφή του που έκαναν για ειδικούς λόγους στην Αλβανία και μας είπαν ότι περίπου είναι 6% οι χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι και βεβαίως και Έλληνες, αλλά που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και την πραγματικότητα είναι 26% ο πληθυσμός,
όπου το κυριότερο σώμα είναι στην περιοχή της Βορείου Ηπείρου. Ελέγχεται λοιπόν το έτος 1963 από Υπουργό Εξωτερικών, ελέγχεται και προτείνεται, που εκπροσωπούσε και ως αντιπρόεδρος την κυβέρνηση, να πούμε στους Αλβανούς να συζητήσουμε για την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου, λόγω του ότι εκεί πλεονάζει ο ελληνικός ορθόδοξος χριστιανικός λαός, και επειδή σε αυτό θα μας βοηθήσει και ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Κρούτσεφ. Αλλά δεν έγινε τίποτε, διότι αυτοί δεν το ήθελησαν, αλλά εμείς όμως το δικό μας καιρό. Είναι μεγάλα θέματα αυτά, εγώ τα λέγω εν συνόψη για να καταλάβουμε. Τη στιγμή που μας λένε αυτά για τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου, ποια είναι η πραγματικότητα, το 26%, και τι ελέγεται άλλοτε και τι εζητείτο, η αυτονομία της Βορείου Ηπείρου, η οποία βεβαίως ποτέ δεν εδόθηκε, αλλά όχι και να μας λένε όσα μας λένε σήμερα. Ένα δεύτερο θέμα. Πάμε στο άλλο μεγάλο μας θέμα, σχετικά με τα Σκόπια, που ενέχει πολλούς κινδύνους. Στα Σκόπια, για τα Σκόπια λοιπόν, μία βουλευτής, η κυρία Ιωάννα Γαϊτάνη, δεν αναφέρω κόμματα καθόλου, η οποία είχε πάει και επίσκεψη στα Σκόπια, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα, σε συνέντευξη της στις 20 Νοεμβρίου, τώρα το 2012, στην εφημερίδα Νόβα Μακεδόνια των Σκοπίων, που δημοσιεύτηκε κάτω από το πρωτοσέλιδο τίτλο «Το ζήτημα της ονομασίας είναι προκάλημα για τα συμφέροντα του ελληνικού κεφαλαίου της Μακεδονίας των Ελλήνων». Μεταξύ άλλων δήλωνε: «Επιτρέψτε μου να σας πω ότι άτομα από την νεολαία κόμματος, με το οποίο, στο οποίο συμμετέχει εκείνη, υπήρξε προσκεκλημένος από το κόμμα στην κρατική τηλεόραση, ο οποίος χρησιμοποίησε το όνομα Μακεδονία προκειμένου περί των Σκοπίων, δικός μας άνθρωπος δηλαδή. Άλλωστε και σε εφημερίδα των Αθηνών, στις 2 Δεκάτου 2012, η εφημερίδα αυτή, να το πούμε, η Αυγή, δημοσίευσε άρθρο στο οποίο ο αρθρογράφος Θεόδωρος Παρασκευόπουλος χαρακτηρίζει το πρόβλημα της Ελλάδος με τα Σκόπια εθνικιστικό και παράλογο καυγά για την ονομασία της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Για να καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μερικές τοποθετήσεις και μερικές απόψεις οι οποίες έρχονται και προσβάλλουν και την μνήμη εκείνων που ενθυσιάστηκαν για την πατρίδα μας και για τη μεγάλη ταλαιπωρία εκείνων που είναι σήμερα Έλληνες και είναι μέσα στα Σκόπια, αλλά και για τους κινδύνους οι οποίοι έρχονται από εκεί εναντίον της πατρίδας μας με τις διεκδικήσεις που έχουν αυτοί, γιατί δεν ξέρουμε πώς διαμορφώνονται τα πράγματα στο μέλλον. Οφείλουμε να ομολογήσουμε όμως ότι άλλη βουλευτής, ούτε εδώ λέω κόμμα, η κυρία Χρυσούλα Μαρία Γιαταγάνα, έκαμε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή και κατέθεσε ειδικό κείμενο με το οποίο απορρίπτει και συγχρόνως ξεγυμνώνει τελείως την άποψη και της πρώτης βουλευτίνας και της εφημερίδος σχετικά με το θέμα αυτό, δηλαδή περί της ουσίας του σκοπιανού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Εκτός από την κυρία Γιαταγάνα και άλλη κυρία βουλευτής που ανήκει επίσης σε κόμμα, δεν λέγω κόμματα, είναι η κυρία Μάρκου, Κατερίνα Μάρκου, τη Δευτέρας Περιφερίας Θεσσαλονίκης, και εκείνη με δήλωσή της, και την οποία μάλιστα υπέβαλε και ως ερώτηση στην Βουλή, έρχεται και υπεραμείνεται του δικαιώματος της Ελλάδος και των Ελλήνων να διεκδικούν για τη Μακεδονία μόνον που είναι η ελληνική και για να αμφίσουν τα Σκόπια όλη αυτή την πολυλογία την οποία κάνουν και την προπαγάνδα σε όλο τον κόσμο εις βάρος της Ελλάδος και των εθνικών μας δικαιωμάτων. Και ένα τρίτο θέμα, εν συντομία τα είπα, για να είμαι και συνεπής με την ώρα μου. Εν τω μεταξύ ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας προημερών ευρίσκεται στην Αθήνα, συνεζήτησε με τον δικό μας Πρωθυπουργό και αποφάσισαν καλά πράγματα για τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Και λέει και ο λαός, καλό είναι όταν συμφωνούμε με τους γειτονές μας και έχουμε τη δυνατότητα
να, με την συνεργασία αυτή να ωφεληθούν και ο ένας λαός και ο άλλος, αφού και γείτονες είμαστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται τώρα και η Βουλγαρία. Όμως εμείς έχουμε ένα πρόβλημα εδώ, ιδιαιτέρως ως Θεσσαλονίκη, αλλά και ως Μακεδονία ευρύτερα. Προσέξτε το, το έχετε γνωρίσει και το βλέπετε. Λέει λοιπόν η είδηση, βαν είναι είδος αυτοκινήτου. Ξεφορτώνουν, όχι ένα βαν, πολλά βαν, ξεφορτώνουν δεκάδες εισαγόμενους ζητιάνους κάθε πρωί από τη Βουλγαρία. Έρχονται στα σύνορα, τους φέρνουν μέχρι Θεσσαλονίκη και ξανακυρίζουν το βράδυ να τους παραλάβουν. Στην Τζιμισκή, στο ύψος της οδού Κομνηνών, στέχονται δύο παιδάκια. Το ένα έχει χαμένο προσωπάκι και το δεύτερο ξυπόλυτο, κουντουριάζεται για να ζεσταθεί. Λίγο πιο κάτω, ένας άντρας χωρίς πόδια κοιτά αδιάφορος τους περαστικούς. Αυτοί είναι από τη Βουλγαρία. Κάθε χρόνο, λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων ιδιαίτερα και του Πάσχα, η Θεσσαλονίκη γεμίζει με ζητιάνους από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, σύγχρονους δούλους υποταγμένους σε αδίστακτα κυκλώματα που τους εκμεταλλεύονται για ένα πιάτο φαγητό. Δεκάδες ανήλικα παιδιά, άλλα με κομμένα μέλη, άλλα με παραμορφώσεις από εγκάβματα και δυσμορφίες, έχουν κατακλείσει τους δρόμους της πόλεως ζητώντας μια βοήθεια από περαστικούς και οδηγούς αυτοκινήτων. Μια ανήλικη μητέρα με το νεογέννητο παιδί στην αγκαλιά της κάθεται στο παγωμένο πεζοδρόμιο επί της Τσιμισκή, θυλάζει το μωρό της και περιμένει στοϊκά να τελειώσει η βάρδια της. Κάθε τόσο περνά ο επιτηρητής της, στέλεχος του κυκλώματος δουλεμπόρων που καθημερινά δρά στη Θεσσαλονίκη. Και όταν κάποτε το θέμα αυτό για την θυσία της Παναγίας της δεξιάς έγινε αφόρητο και ένας δυο παράγοντες του ναού, ο νεοχώρος και κάποιος κύριος, θέλησαν να απομακρύνουν όλο αυτό το πλήθος των επετών που κρατούν και στα χέρια τους κεριά και τα οποία κατά κανόνα τα παίρνουν από τα παρεκκλήσια και τα πουλάνε, και κατά αυτόν τον τρόπο σας λέω ότι ζημιώνουν συνεχώς τους ιερούς ναούς που δεν έχουν άλλο έσοδο. Εκείνη λοιπόν τη φορά που ενδιαφέρθησαν οι δυο δικοί μας για να τους διώξουν και να τους απομακρύνουν, βγήκε ένας από μια Mercedes, Βούλγαρος, και τραβάει και το μαχαίρι και λέει: «Με μένα έχετε να κάνετε, μην τους πειράξετε». Πού? Στην Παναγία τη δεξιά. Το τι γίνεται εκεί είναι άλλο πράγμα. Και να σας πω και άλλο περιστατικό που το είδαμε εμείς. Κάθεται ένας με κομμένο το πόδι από πάνω και επαιτεί. Και αφού τελειώσει το μεσημέρι, φέρνει το πόδι μπροστά γιατί το πόδι του δεν έχει τίποτα, παίρνει και την ύσπραξη και φεύγει. Και παραπέρα το αφεντικό του παίρνει την ύσπραξη και του δίνει το μερίδιό του. Αυτό δεν είναι εικόνα πόλεως ελληνικής και ευρωπαϊκής, με τόσο πληθυσμό, με τέτοια πίστη, με τέτοια οργάνωση, με εκκλησίες, με ανθρώπους, με πολιτισμό, με αρχές ασφαλείας. Έκαναν. Οι αστυνομικοί κάνουν μερικά πράγματα. Σύμφωνα με έμπειρο αξιωματικό της αστυνομίας, οι συμμορίες αυτές συγκρούονται μεταξύ τους για το ποιος θα καπαρώσει τα καλά σημεία, τα εμπορικά κέντρα, οι εκκλησίες, τα φανάρια, οι δρόμοι του κέντρου της πόλεως. Αποτελούν το μήλον της έρηδος για τα κυκλώματα που ελέγχουν τους επέτες. Ουσιαστικά όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης δέχεται επίθεση μαζική από ανθρώπους που μπορεί μερικές φορές να είναι και ανάπηροι, αλλά από αυτούς που παριστάνουν τους αναπήρους και που τα αφεντικά τους, και όταν δεν πάρουν κεριά από κάποιο προσκύνημα δικό μας κρυφά, τους εφοδιάζουν τα κεριά, στις πανηγύρεις απ' έξω, μπαίνομαι στην εκκλησία εγώ όπως με μιλάτε, και δεξιά και αριστερά είναι 10 άτομα που πουλάνε κεριά. Θα πει κανείς, σας πειράζει επειδή δεν θα εισπράξετε? Δεν θα εισπράξουμε εμείς. Εσείς που δίνετε το κερί από την εκκλησία εισπράτετε. Άμα το κερί είναι από το εμπόριο και είναι για αυτούς τους σκοπούς, δεν έχει καμία αξία. Εμείς το κερί μας έχει ένα συμβολισμό.
που το παίρνουμε, αφήνουμε έστω το ελάχιστο που έχουμε αντίθιμο και ξέρουμε ότι θα πάει στους σκοπούς της Εκκλησίας μας. Αυτός ο ωραιότατος ναός του προφήτου Ηλία εδώ στην Πηλαία, πώς συντηρείται? Από εσάς, από την προσφορά σας, από τα κεριά σας, από κάποια δωρεά. Μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι, να είναι, είμαστε απ' έξω γεμάτο από δυστυχή άτομα, τα οποία τα εκμεταλλεύονται κατάλληλα αφεντικά από την Βουλγαρία. Και όταν νυχτώσει τα παίρνουν πίσω εκεί, τους παίρνουν και τα λεφτά και την άλλη μέρα τους αναφέρουν. Γιατί το λέω? Γιατί ζητάμε δημόσια τη συμβολή όλων, οι οποίοι δεν πρέπει να ανταποκρίνονται σε αυτού του είδους την ακατάσχετη και την υποβολημιαία και ψεύτικη και υποκριτική αδυναμία και φτωχία, κατά πρώτον λόγον, και κατά δεύτερον λόγον διότι η εικόνα αυτή δεν αρμόζει στον πολιτισμό μας, στην πίστη μας, δεν αρμόζει στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και ζητάμε τη συμβολή, η οποία υπάρχει, αλλά δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν επαρκεί, της αστυνομίας και όλων των αρμοδίων παραγόντων, θα έλεγα ακόμη και του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, που μπορεί να ζητήσει ως υπουργός εδώ της Μακεδονίας Θράκης από την Βουλγαρία, μέσω των οργάνων που προβλέπονται στις σχέσεις των χωρών, να μας απαλλάξουν από αυτή την περιπέτεια. Δεν θα είπω τίποτε άλλο περισσότερο, αδελφοί μου, παρά να πω ότι έχουμε εμείς χρέος να προσευχόμεθα για όλο τον κόσμο και για την ειρήνη του κόσμου και για τις καλές σχέσεις με τους γείτονες και για την αναγνώριση αυτών που είναι μέσα στην πατρίδα μας και που τους βοηθάμε ως Εκκλησία με το φαγητό, με τα συσίτια και με πολλούς άλλους τρόπους, και είναι μετανάστε, λαθρέοι ή νόμιμοι. Είναι άλλο κεφάλαιο αυτό, αλλά το λέγω για να μην βρεθούν κάποιοι που τάχα κάνουν τους φιλανθρώπους και που κυρίως θέλουν να θίξουν την Εκκλησία. Είδες τι είπε ο Μητροπολίτης? Να μην δίνουμε σε αυτούς οι οποίοι είναι ανάπηροι ή είναι φτωχοί. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Εάν είναι αυτό, να μας τους φέρουν, να τους βάλουμε εδώ σε ένα ίδρυμα και να τους ταΐζουμε εμείς. Αλλά είναι άλλο. Είναι η εικόνα της πόλης, της κοινωνίας. Είναι το ψέμα. Είναι η εκμετάλλευση των ανθρώπων αυτών. Είναι πολύ φρικτό το περιστατικό. Και αυτά που υπάρχουν στους δρόμους και με τα αυτοκίνητα, στα φανάρια κτλ. Μη ανταποκρίνεστε. Εμένα αυτή είναι η προτροπή μου. Αλλά είναι δικαίωμά σας να κάνετε ό,τι νομίζετε. Λοιπόν, για μια ακόμη, και ανεκεφαλώνοντας τα προηγούμενα, για μια ακόμη φορά εκφράζω τη χαρά μου για τη σημερινή πνευματική επικοινωνία με τους χριστιανούς εδώ της ενορίας του προφήτου Ηλία και μέσω της τηλεοράσεως και με πολλούς ακροατάς και θεατάς που έχουμε σχετικά με την εκπομπή της κάθε Κυριακής, και να ευχηθώ σε όλους καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα, να είναι ειρηνικά, να μας δώσουν έτσι κεφάλαια εσωτερικά για να κρατήσουμε υπομονητικά τις δυσκολίες και την κρίση η οποία μας βασανίζει σε πάρα πολλά επίπεδα, με την ελπίδα, όπως μας λένε και όπως πιστεύουμε, ότι όλα θα έρθουν καλύτερα. Και προπάντων ζητούμε την ειρήνη, την ησυχία μας και την αναγνώριση των συνόρων του καθενός κράτους, και από την Αλβανία και από τα Σκόπια και από τη Βουλγαρία. Δεν έχουμε πλέον να χωρίσουμε τίποτα και έχουμε οφειλή όλοι μας να υπηρετήσουμε την μεγάλη χαρά στη ζωή των εθνών, την ειρήνη και την καλή συνεργασία υπέρ των λαών μας. Ο Θεός να είμαι μαζί μας και όλα κατευχήν. Καλημέρα.